Αγαπητέ φίλοι, για χαρά. Honda ADV 3.5. Είναι το νέο σκούτερ της Honda. Όπως λέει και το όνομά του, είναι μοντελαρισμένο κατά πάνω στη βάση του X-ADV, δηλαδή ένα σκούτερ περιπέτειας. Αυτό εδώ έρχεται να φέρει τη συνταγή του X-ADV στις μικρότερες κατηγορίες κυβισμών. Συγκεκριμένα μας έρχεται με το νέο κινητήρα που η Honda έχει φορέσει στα Forza 3.5 και SH 3.5. Ένας ωραιότατος, δυνατός, ροπάτος μονοκυλίνδρος 350 κυβικών, αποδίδει περίπου 29 ύπους και 3,2 κιλά ροπής. Αυτά είναι ικανά για μια τελική ταχύτητα της τάξης των 140, με ένα πολύ έξυπνο τρόπο λειτουργίας, καθώς αποσυμπλέκει σχετικά νωρίς ο συμπλέκτης του και η δύναμη είναι διαθέσιμη από αρκετά νωρίς. Δηλαδή από τις 4-5.000 έχεις δύναμη η οποία συνεχώς αυξάνεται, ροπάτο για μέσα στην πόλη, ροπάτο σε διψήφιες ταχύτητες, γρήγορες επιταχύνσεις και μέχρι τα 130 επιταχύνει πραγματικά γρήγορα. Η συνταγή της περιπέτειας στην περίπτωση του ADV 3.5 έχει ως εξής. Έχουμε ένα πακέτο στο οποίο οι αναρτήσεις δεν έχουν ακριβώς τις διαδρομές που έχει το μεγάλο, το 7.5, το X-ADV, δηλαδή δεν έχει τα 137-150 μπρος-πίσω χιλιοστά στις διαδρομές. Εδώ έχουμε μία λίγο πιο προσγειωμένη διαδρομή αναρτήσεων με 125 μπροστά και 130 πίσω. Πάλι όμως είμαστε πάνω από το μέσο όρο των σκούτερ και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και πολύ ωραία αριθμισμένες αναρτήσεις, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικό σε οτιδήποτε είδους ανώμαλο έδαφος και αυτό είναι ένα υπονοούμενο το οποίο πάει κατευθείαν στην πόλη, διότι εκεί συναντάμε το απρόσμενα ανώμαλο έδαφος, λακκούβες, διαφορετικές ποιότητες ασφάλτου, κράσπεδα, πεζοδρόμια, σαμαράκια και κάθε λογής έκπληξη που μας έχει, που μας επιφυλάσσει ο ελληνικός δρόμος. Εκεί λοιπόν οι αναρτήσεις του και κυρίως αυτό το υπέροχο μπροστινό της Sova φοράει μπροστά, δουλεύουν εξαιρετικά, βρίσκουν πρόσφυση, έχει πληροφόρηση στο χέρι και έχει μια πολύ ωραία ισορροπία ανάμεσα στο σφιχτό για την άσφαλτο και μαλακούλι, ούτως ώστε να μην χοροπηδάς κάθε φορά που συναντάς κάποια λακκούβα, κάποια ανομαλία και φυσικά αντίστοιχα και όταν κινείσαι σε ένα ωραίο χωματόδρομο. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει το traction control της Honda, το οποίο απενεργοποιείται πάρα πολύ εύκολα από αυτό το κουμπάκι, ABS δικάναλο, το οποίο δεν απενεργοποιείται, όπως είπαμε τροχός 15 ιντσών μπροστά, 14 πίσω, έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, εδώ κάτω από τη σέλα χωράνε δύο full face κράνη και υπάρχει και χώρος για μικροπράγματα, ένα ντουλαπάκι εδώ το οποίο κλειδώνει μαζί με την κλειδαριά και μέσα στο οποίο υπάρχει και μία παροχή φόρτισης USB-C για να διατηρείτε φρέσκες τις ηλεκτρονικές συσκευές που βάλατε μαζί. Χουφτίτσες, μία ρυθμιζόμενη ζελατίνα η οποία διαθέτει 4 θέσεις ρύθμισης πάρα πολύ εύκολα. Αυτή εδώ όπως το βλέπουμε είναι υψηλότερη. Η ρύθμιση δεν απαιτεί τίποτα. Η επόμενη και η τέρμα κάτω. Η διαφορά ύψους από τη χαμηλότερη στην ψηλότερη θέση είναι 133 χιλιοστά. Είναι 13,3 πόντι δηλαδή. Και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να καλύπτει κορμό και κράνος του αναβάτη. Είναι βέβαια αρκετά στενή, ούτως ώστε να μένουν έξω οι ώμοι και τα χέρια. Αλλά τη βασική της δουλειά που είναι κορμός και κράνος την καλύπτει εξαιρετικά στην ψηλότερη θέση. Άσφαλτο, το ADV 3.5 είναι εξαιρετικό. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το μπροστινό του. Το πυρουνάκι της Sova είναι υπέροχο. Είναι σαφώς ανώτερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει στην αγορά αυτή, σε αυτή την κατηγορία του κυβισμού. Δηλαδή είναι ένα πυρούνι που θα το ζήλευαν και μεγαλύτερα σκούτερ. Αντάξιο των κατηγοριών του T-Max και του Forza 7.5 κτλ. Πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά. Υπέροχο στην άσφαλτο. Διαβάζει ωραία, πληροφορεί ωραία, κρατάει το σκούτερ σταθερό και σου επιτρέπει να στρίψεις όπως λίγα σκούτερ μπορούν να στρίψουν, ειδικά σε αυτή την κατηγορία κυβισμού. Θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αντίπαλος στην ικανότητα του ADV 3.5 να στρίψει. Στο χώμα τα πράγματα είναι ως εξής. Δεν έχει τις χάρες του X-ADV,
Δηλαδή δεν είναι ένα σκούτερ το οποίο έχει προσαρμογή off-road για το ABS, προσαρμογή off-road για τη λειτουργία του DCT. Εδώ πέρα έχουμε ένα τυπικό σκούτερ, έχουμε τη βάση του Forza 3.5 ουσιαστικά, στο οποίο τι γίνεται. Έχουμε ένα διαφορετικό σουλούπι, πολύ διαφορετική θέση οδήγησης, η οποία ωστόσο με τα πατώματα που έχει δεν θα σου δώσει τη χώρο για να σηκωθείς να οδηγήσεις όρθιος, όπως και το ίδιο συμβαίνει και στο X-Adapt, το οποίο χρειάζεται να βάλεις το πρόσθετο, το έξτρα μας πια πίσω για να μπορείς να σταθείς όρθιος. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, ένα σκούτερ το οποίο έχει look adventure και την ικανότητα να κινηθεί πιο άνετα από τα περισσότερα ασφάλτινα σκούτερ της αγοράς, αλλά σε ρυθμό βόλτας, καθιστός, ήρεμα και σε σχετικά βατούς χωματόδρομους. Υπάρχει απόσταση από το έδαφος, 145 χιλιοστά είναι. Είναι 10 χιλιοστά παραπάνω από αυτή του Forza και είναι αρκετή για να μην προβληματίζεσαι σε φυσιολογικό ρυθμό μήπως κοπανίσεις κάπου, και αυτό το κάπου μπορεί να είναι η κοτρώνα που θα δεις στο χωράφι, μπορεί εξίσου εύκολα να είναι και το πεζοδρόμιο που θες να ανέβεις στην πόλη. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο είναι ένα σκούτερ το οποίο περισσότερο δείχνει adventure παρά μπορεί όντως να καταφέρει πολλά πράγματα στο χώμα. Έχει όμως όλη την ικανότητα να βγάλει τον καλό του χαρακτήρα στην άσφαλτο, εκεί που θα περάσει τον περισσότερο χρόνο της ζωής του. Και εκεί είναι απλά καταπληκτικό. Η τιμή του ADV 3.5 στην Ελλάδα είναι 6.840 ευρώ. Είναι περίπου ένα 500, δηλαδή πάνω από την τιμή του Forza. Και με 7.300 κάτι είναι η έκδοση με το Smart Top Box, το οποίο ενσωματώνεται στις λειτουργίες του σκούτερ. Δηλαδή δεν χρειάζεται ξεχωριστό κλειδί για να ανοίξει, αλλά ανοίγει με τις κλειδαριές του σκούτερ.